για πληστηριασμούς σε μπλε, ροζ και πράσινο χρώμα, παραπέμποντας τα τρία μεγαλύτερα κόμματα του Κοινοβουλίου, τα οποία κατηγόρησαν ότι έχουν ευθύνη για τη ληστρική επίθεση των Φαντς στη λαϊκή κατοικία, έκαναν λόγο στελέχη του ΚΚΕ, που μόνη διέξοδο σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα, με τις 700.000 ακίνητα που οδεύουν προς πληστηριασμό, όπως υποστήριξαν, είναι ένα ενδυναμωμένο κομμουνιστικό κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Αν όλοι αυτοί είναι από τη μεριά των αρπακτικών και των τραπεζών, εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι από την άλλη πλευρά. Στην πλευρά των πολλών και με το σύνθημα «Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός». Γιατί αν υπάρχει μια ασπίδα για τη λαϊκή κατοικία από τράπεζες, κοράκια και επιχειρηματικούς ομίλους, είναι ο μαζικός αγώνας για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Στελέχη του ΚΚΕ καυτηρίασαν με δεικτικό τρόπο ότι την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων διαγραφή τόκων, διαγραφή του 50% των οφειλών σε δάνεια έως 200.000 ευρώ και πάγωμα πληρωμής οφειλών των ανέργων, η Νέα Δημοκρατία το απέρριψε, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν έδωσαν, όπως τόνισαν, καμία σημασία. Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απέρριψε ασυζητητή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί συγγενείς, δεν έβγαλαν κιχ. Πάντως, όπως επισήμαναν, το ποια πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν οι εξελίξεις των πληστηριασμών φάνηκε, όπως τόνισαν, και από την αντίδραση της πολιτείας, όταν, όπως επισήμαναν, σύντροφός τους κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους σε κινητοποίηση κατά διαδικασίας πληστηριασμού από το Τμήμα Διασφάλισης Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με ό,τι αυτό τόνισαν μπορεί να συνεπάγεται για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι πληστηριασμοί και πώς γίνονται αντιληπτοί οι αγώνες των εργαζομένων. Γιατί έτσι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα την διασφάλιση της πρώτης κατοικίας ως απειλή για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Αυτό βέβαια δεν έγινε για να τρομάξει τους κομμουνιστές. Ξέρουν ότι σε εμάς δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έγινε για να τρομάξει το λαό, να τον αποτρέψει από τη μόνη λύση στο πρόβλημά του, την απεύθυνση δηλαδή στην οργανωμένη πάλι για τη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας, τη διασφάλιση του σπιτιού της, της προστασίας της οικίας του.